μόνο να το βρω, να το καθαρίσω, να το φέρω σπίτι μας. Να ησυχάσει ψυχούλα του. Τα βράδια τον βλέπω στον ύπνο μου και μου φωνάζει, πάρε με σπίτι. Και όταν ξυπνάς και συνειδητοποιείς, μόνο η τρέλα υπάρχει. 4,5 χρόνια ψάχνει για τη σωρό του παιδιού της. Σήμερα θα ήταν 26 χρόνων. Όμως στις 7 Αυγούστου του 2014, το νήμα της ζωής του κόπηκε βία. Από το χέρι του στενού του φίλου, όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο. Πολλές φορές όταν βγαίνω έξω από το σπίτι και πάω σε μέρη πτάξη που δεν έχει πολύ κόσμο, έχω φτάσει στο σημείο να λέω μήπως το πατάω. Μήπως περπατώ πάνω του. Το όνομά του χαραγμένο σε ένα τατουάζ στο αριστερό της χέρι. Τάκης και ένα αστέρι. Το δικό της αστέρι που έσβησε πρόωρα. Άδικα. Απλώς έτσι, σαν να τον νιώθω κοντά μου. Μαρτύριο. Μόνο αυτή η λέξη υπάρχει. Ζωντανός θάνατος. Εκείνη τη μέρα όλα έμοιαζαν όπως πάντα στο χωριό του Τάκη στη Σαντορίνη. Εκείνο στάθηκε απέναντι από το μαγαζί της θείας του. Πήγαινε στη δουλειά. Για κακή του τύχη όμως, ο φίλος του πέρασε εκείνη τη στιγμή και έφυγαν μαζί με τη μηχανή του. Ήταν και η τελευταία φορά που τον είδε κάποιος. Η θεία μου που είχε εδώ πέρα το σουβλατσίδικο, είχε δει τον αδερφό μου να είναι σε στάση και να έρχεται ένας τύπος με ένα μηχανάκι και να τον επέρνει. Με μία μηχανή. Εγώ είχα μιλήσει με εκείνο τον άνθρωπο και μου είχε πει ότι είχε να τον δει 2 μέρες. Ότι δεν τον είχε δει καθόλου για 2 μέρες. Το μεσημεράκι που ήταν να πάει στη δουλειά του, μου είπε «Μαμά, φεύγω». Ήταν η μοναδική φορά που δεν με φίλησε. Και όταν έκλεισε η πόρτα, ήθελα να τρέξω πίσω του, δεν ξέρω γιατί. Δεν το έκανα. Και λέω γιατί. Σήμερα λέω γιατί δεν το έκανα. Μία αλληλουχία στοιχείων οδήγησε σε βάσιμες υποψίες πως ο φίλος του Τάκη γνώριζε περισσότερα από όσα έλεγε. Η μηχανή και το αυτοκίνητό του που βρέθηκαν έφυγε στη σελίδα πωλήσεων κίνησε την προσοχή. Μόλις κατάλαβε πως είχε βρεθεί στο στόχαστρο, απέσυρε τα οχήματα προς πώληση. Οι ανακριτικές αρχές δεν άργησαν να τον εντοπίσουν. Τότε το τροπάριο των ισχυρισμών του άλλαξε, μέχρι που ομολόγησε. Τα πάντα εκτός από ένα. Δεν είπε ποτέ που ήταν το πτώμα του Τάκη. Άλλαξε συνεχώς σημεία όπου έλεγε ότι και καλά τον έχει αφήσει εκεί. Νεκρό. Αυτό. Και ποτέ δεν είπε ότι... Περιμένουμε μήπως και μας πει πού είναι. Να αναπαυτεί η ψυχούλα του αυτό. Ο κατηγορούμενος ο οποίος θα μπορούσε να βοηθήσει και να βοηθήσει και τον εαυτό του και να βοηθήσει και την μητέρα και τους συγγενείς να ηρεμήσουν και τον αδελφό του να μπορεί να έχει μια απόλυτη άποψη, τι συνέβη ακριβώς, δεν βοηθάει. Όμως τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά γιατί ο δράστης έχει ομολογήσει. Στο δικαστήριο που ακολούθησε οι σκηνές ήταν τραγικές. 2 μανάδες αντιμέτωπες. Η μία έκλαιγε το παιδί που έχασε και η άλλη το παιδί που έβλεπε να πηγαίνει στη φυλακή. Ισόβια και χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Όταν έβλεπα τη μάνα του στο δικαστήριο να κλαίει, φώναχα πιο πολύ. Και ήθελα να της πω γιατί κλαις. Επειδή δικάζονται το παιδί σου που σκότωσε ένα αθώο παιδί. Εσύ σε 2-3 χρόνια θα το έχεις. Ή θα πηγαίνεις να το βλέπεις στη φυλακή. Εγώ πού θα το δω. Πού θα του μιλήσω. Πώς να το αγκαλιάσω. Πού είναι. Όσο για την τιμωρία που του έχουν βάλει, το πολύ σε 5 χρόνια θα είναι έξω. Θα ζήσει τη ζωή του.
Τα έχει η μάνα του, τον πατέρα του. Θα ζει, θα αναπνέει. Ο Τάκης δεν αναπνέει. Ο Τάκης ήταν μουσικός, αυτοδίδακτος. Έπαιζε μπάσο, έκανε όνειρα. Τα μοιραζόταν με τη μητέρα του και τον αδελφό του. Χαρισματικό παιδί. Πολύ. Τα όνειρα που έκανε και που τα συζητάγαμε, μπορώ να πω ότι το ζήλευα. Λέω, θα ήθελα κι εγώ όταν ήμουν νέα να ήμουν έτσι. Ήθελα να προχωρήσει με τη μουσική. Κατέβαζε δικές του νότες, τραγούδια, μελοποιούσε τραγούδια. Και μάλιστα μου είχε γράψει και ένα τραγούδι. Και μου το είχε παίξει μια φορά γιατί έχει μπάσο. Όταν απολύθηκε από το στρατό μου λέει θέλω ένα δώρο. Λέω τι, να πάρουμε ένα μπάσο. Το πήραμε. Και αυτοδίδασκος. Μάθαινε και είχε πολύ καλά. Όταν ήταν σπίτι, γέμιζε το χώρο με τις νότες από τα τραγούδια του αγαπημένου δημιουργού της μητέρας του, του Αλκίνου Ιωαννίδη. Γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν έρχεσαι ποτέ, γιατί δεν έρχεσαι ποτέ όταν σε θέλω. Καθόμαι και του μιλάω στις φωτογραφίες ώρες. Ξέρω ότι δεν θα μου απαντήσει, αλλά είναι σαν να αισθάνομαι την παρουσία του εκείνη την ώρα, ότι είναι κοντά μου. Και κάπως παρηγοριέμαι. Κάπως. Η μητέρα του Τάκη δεν έμαθε ποτέ γιατί έχασε το παιδί της. Τον αναζητά σε κάθε ανάσα της. Του μιλάει, τον σκέφτεται, αν και ξέρει πως δεν θα τον ξαναδεί ποτέ. Δεν μπόρεσε ποτέ να τον κυδέψει. Δεν έχει ένα μνήμα να αποθέσει λίγα λουλούδια και να κλάψει πάνω του. Και αυτό είναι που τη σκίζει ακόμη πιο πολύ την καρδιά. Πήγα ένα κλεισάκι έξω στην αυλή. Έχω βάλει την Παναγία και ένα σταυρό να αναβοσβήνει. Και νομίζω ότι του έχω δώσει κάτι. Ένα πράγμα ζητά ακόμη από τον άνθρωπο που σύμφωνα με τη δικαιοσύνη αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού της. Έστω και τώρα, να πει που είναι ο Τάκης, θα μου τον δώσει.